μαζί μας τον προπονητή του Φίλιππο Μιλίκη, τον Κώστα Παυλόπουλο. Κώστα, στο πρώτο μήχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο κατάφερες και πήρες το παιχνίδι με 0-1. Πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ανοιχτό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητες. Και οι δύο ομάδες κατεβήκαν για την νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την τακτική μας και κάποιους παίκτες σε κάποιες θέσεις. Και νομίζω ότι η ανωτερότητα και η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, σημασία έχει ότι μπορούσε να πετύχει κι άλλο τέρμα, αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ικανοποιημένοι για την νίκη, για το 1-0 και συνεχίζουμε όπως συνεχίζουμε κάθε Σάββατο. Βλέπω κάθε Σαββάτο ανεβαίνει η ομάδα σας με τη δουλειά. Έχετε ανέβει πάρα πολύ και βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα είναι πιο πολύ προπονημένη. Είμαστε πραγματικά καλοί, είναι οργανωμένη η ομάδα, το σωματείο είναι πολύ οργανωμένο. Όταν έχεις σε αυτή την κατηγορία κόσμο στο γήπεδο και ενώ όλους τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι θέμα πλέον του προπονητή, του γυμναστή, να μπορεί η ομάδα να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες. Και πραγματικά στο δεύτερο μήχρονο, κάθε δεύτερο μήχρονο που παίζουμε από ένα σημείο και μετά, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ανεβαίνει η απόδοσή μας και αυτό είναι πολύ θετικό. Και για εμάς και για τα παιδιά. Κάνατε και μια χρυσή αλλαγή το Μπιτόπουλο το μικρό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, πραγματικά είναι ένα νεαρό παιδί το οποίο έχει μέλλον, όπως και άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον πάγκο έχουν μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να μπορεί η ομάδα να προωθεί νέα παιδιά και να μπορούμε να τα εντάξουμε στην πρώτη ομάδα. Το έχουμε βάλει σαν στόχο από τον προγραμματισμό στην αρχή της περίοδου και σιγά σιγά το υλοποιούμε. Θα φανεί στην πορεία βέβαια, ο καθένας την μπορεί να κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, καλή πορεία. Ευχαριστώ. Πάνω, ευχαριστώ.